κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ενεργειακή ασφάλεια της ΧΥΟΥ, αλλά και για την διασφάλιση των αναπτυξιακών της προοπτικών. Αυτές οι δύο νέες μονάδες που εγκαινιάστηκαν εξυπηρετούν μαζί με την όλη εγκατάσταση τρεις στόχους. Ο πρώτος είναι η δημιουργία εφεδρείας στο νησί και αυτό επιτυγχάνεται λόγω της διαφοράς που υπάρχει στην εγκατεστημένη ισχύ και στην ζήτηση. Ο δεύτερος στόχος είναι μια εγκατάσταση πιο φιλική προς το περιβάλλον. Αυτή εδώ λοιπόν η μονάδα, οι μονάδες μάλλον του αυτόνομου σταθμού της ΧΥΟΥ, είναι κατά 6% πιο φιλικές προς το περιβάλλον σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες στα αυτόνομα νησιά. Και τρίτον, η αξιοπιστία των δικτύων αλλά και της παραγωγικής μηχανής εδώ στη ΧΥΟ σε όλο το νησί, στα ψαρά και στις ινούσες, μέσω των υποβρυχίων διασυνδέσεων αλλά και όλων των επενδύσεων που η επιχείρηση έκανε, κάνει και θα κάνει τα επόμενα δύο χρόνια σε μονοτήρες, σε υπογειοποιήσεις δικτύων, σε αναβαθμίσεις γραμμών μέσης τάσης. Με αυτά τα λίγα λόγια, είχαμε σήμερα μια λαμπρή εκδήλωση και θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΔΕΗ, τον κύριο Αθανασόπουλο, και τα στελέχη της επιχείρησης, τον Γενικό Διευθυντή Παραγωγής, τον κύριο Λάπα, για την ψυχή και τη δουλειά που κατέθεσαν εδώ στο νησί μας. Καταρχήν, θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι μια μέρα πολύ χαρούμενη για μένα. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι στη ΧΥΟ με την ιδιότητα του πρόεδρου της ΔΕΗ. Τώρα μπορώ να πω ότι θα φύγω με το κεφάλι μου ήσυχο ότι από πλευράς παραγωγής είμαστε απόλυτα εντάξει, έχουμε την πλήρη κάλυψη για πολλά χρόνια. Βέβαια δεν έχουμε τελειώσει με τη ΧΥΟ, έχουμε πολλά έργα μπροστά μας, έχουμε το να αναβαθμίσουμε το δίκτυο, το οποίο σε πολλά του σημεία είναι παλιό, και έχουμε, όπως είπε και ο κύριος Γενικός, να εστιάσουμε την προσοχή μας στις ΑΠΕ, να εκμεταλλευτούμε δηλαδή το πλούσιο δυναμικό της ΧΥΟΥ. Η ανάπτυξη των δύο καινούριων μονάδων οπωσδήποτε θωρακίζει το νησί μας, τον νομό μας, ενεργειακά. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι τα μηχανήματα από μόνα τους χρειάζονται και προσωπικό. Θα παρακαλούσα λοιπόν τόσο τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον συμπατριώτη μας τον κύριο Μουσουρούλη, όσο και τον πρόεδρο της ΔΕΗ, επειδή τα μηχανήματα, όπως είπαμε, χρειάζονται προσωπικό και επειδή ήδη το προσωπικό της ΧΥΟΥ ήταν λίγο προτού αναπτυχθούν αυτές οι δύο μονάδες, ότι θα πρέπει να προσληφθεί ακόμα περισσότερος κόσμος στη ΔΕΗ και στον τομέα της παραγωγής και στον τομέα της διαμονής και σε διοικητικούς υπαλλήλους, διότι όντως υπάρχουν εκεί πολλές καινές οργανικές θέσεις. Κατά τα άλλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τον Περιφερειακό Διευθυντή, τον Πρόεδρο της ΔΕΗ, όλο το προσωπικό και τους τοπικούς διευθυντές, οι οποίοι βοήθησαν γρήγορα να προσθεθούν ακόμα δύο μηχανές και να λυθεί, πιστεύω, οριστικά το ενεργειακό πρόβλημα στη ΧΥΟ όσον αφορά την διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος. Τώρα, όσον αφορά για την ανταγωνιστικότητα που είπατε προηγουμένως, μια εταιρεία όταν θέλει να γίνει και πρέπει να γίνει ανταγωνιστική, σημαίνει ότι πρέπει να μειώσει το κόστος της, και αυτό δεν έχει σχέση με το προσωπικό, δηλαδή με τον αριθμό του προσωπικού. Έχει σχέση με τους τρόπους με τους οποίους εμείς αντιμετωπίζουμε την καθημερινή μας, ας πούμε, υποχρέωση. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Είναι ο στόχος μας να προσφέρουμε και να εξακολουθούμε να προσφέρουμε και σε επόμενες γενιές χαμηλή τιμή ρεύματος.